Ονομάζομαι Αλφρέδος Παναγιώτης Ναυκαλίδης, εν σύντομη Αφέλη. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τη διοργάνωση του Joomla Day Greece για την τιμή που μου κάνουν να με προσκαλέσουν για να φιλοξενήσουν. Σήμερα θα σας μιλήσω για το Firefox OS και τα Web Apps Development. Να πω ότι είμαι μέλος της ελληνικής και της παγκόσμιας κοινότητας της Mozilla. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι η Mozilla είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ενδιαφέρεται για το web. Σαν μη κερδοσκοπικός οργανισμός δεν έχει σκοπό το κέρδος, αλλά έχει άλλους σκοπούς. Αυτοί περιγράφονται στο Mozilla Manifesto και πολύ περιληπτικά είναι το να διατηρεί, να προσπαθήσει να διατηρήσει το ίντερνετ ανοιχτό και προσβάσιμο χωρίς διακρίσεις, είτε αυτό σημαίνει οικονομική κατάσταση κάποιου, είτε αυτό σημαίνει η γλώσσα που μιλάει κάποιος, είτε αυτό σημαίνει ότι κάποιος έχει ειδικές ανάγκες. Για όλα αυτά προσπαθεί η Mozilla να βρει λύσεις και να δώσει την πρόσβαση στο ίντερνετ. Ένας πολύ σημαντικός σκοπός είναι, πέρα από την πρόσβαση, η πρόσβαση αυτή να είναι ασφαλής και με σεβασμό στην ιδιωτικότητα κάθε φορά του χρήστη. Πολύ πιθανό να έχετε ακούσει τώρα τελευταία και με την NSA που έχουν γίνει κάποια σχετικά πράγματα. Ένα τρίτο και αρκετά σημαντικό επίσης, ένας τρίτος και σημαντικός επίσης σκοπός της Mozilla είναι το ότι κάνει να είναι ελεύθερο και να είναι συμβατό με την ανοιχτή φιλοσοφία. Όταν λέω ανοιχτή φιλοσοφία εννοώ είτε είναι στα πλαίσια είτε προτύπων, π.χ. για αρχεία, είτε για κόντεξ, για βίντεο ή ήχο, είτε αυτό σημαίνει κώδικας κάποιας ιστοσελίδας της Mozilla, είτε για τα ίδια τα προϊόντα όπως Firefox που είναι ανοιχτού κώδικα και ανοιχτού λογισμικού. Τέλος, έχει ως σκοπό την καινοτομία στο ίντερνετ και το γενικότερο δημόσιο συμφέρον. Αυτά στο παρελθόν τα έχει καταφέρει. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει με το Firefox ως ναυαρχίδα έχει καταφέρει ώστε να υπάρχει πλουραλισμός στους browsers, να υπάρχουν πολλές επιλογές για τους χρήστες και να είναι ελεύθερος ο καθένας να επιλέξει. Αυτό ταυτόχρονα έφερε τον ανταγωνισμό και τη συνεννόηση ταυτόχρονα μεταξύ των browsers που οδήγησε το ίντερνετ μπροστά. Όπως γράφει ο τίτλος του slides, υπάρχει πλέον ένα νέο challenge. Αυτό είναι οι φορητές συσκευές. Υπάρχουν πολλά στατιστικά τον τελευταίο καιρό που δείχνει ότι όλο ένα και περισσότερος κόσμος καταναλώνει περιεχόμενο από το ίντερνετ και όχι μόνο καταναλώνει, αλλά δημιουργεί κιόλας μέσα από κινητές συσκευές. Επίσης, υπάρχουν στατιστικά που λέει ότι οι άνθρωποι σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως της Λατινικής Αμερικής ή της Ασίας ή και της Αφρικής, η πρώτη εμπειρία που θα έχουν με το web θα είναι μέσα από μια κινητή συσκευή. Αυτό είναι μια νέα πρόκληση για μας, οπότε έπρεπε κάπως να αντιδράσουμε. Έτσι λοιπόν, δημιουργήσαμε το Firefox OS. Το Firefox OS είναι ένα νέο λειτουργικό σύστημα για κινητές συσκευές, το οποίο δεν είναι εδώ για να ανταγωνιστεί αυτή τη στιγμή το Android ή το iOS. Κυρίως απευθύνεται σε χρήστες future phone και σε ανθρώπους που
δεν έχουν μεγάλη οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ένα από τα ακριβά κινητά. Και για να δούμε λίγο τι υπάρχει κάτω από το λειτουργικό αυτό. Στο low level, στο κατώτερο επίπεδο, υπάρχει το Gong, το οποίο ουσιαστικά είναι ένας Linux kernel, παρόμοιος με αυτός του Android, μαζί με κάποιες βιβλιοθήκες, ώστε να μπορεί κάποιος να μιλήσει με το hardware της συσκευής. Πάνω στο Gong έρχεται και κάθεται ο Gecko, ο οποίος είναι ουσιαστικά το γνωστό render engine μαζί με το JavaScript engine του Firefox. Έχει τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να παίζει πάνω στο Gong και είναι το application runtime. B2G που λέει από κάτω είναι το code name του project του Firefox OS. Και τέλος, πάνω σε όλο αυτό έρχεται και κάθεται το Gaia που είναι το user interface, το οποίο είναι αποκλειστικά γραμμένο σε HTML, CSS και JavaScript, μόνο web technologies. Κάποιος θα έχει την ευλογή απορία πώς μπορεί το web να μιλάει με τα υπόλοιπα, με το hardware ουσιαστικά της συσκευής. Αυτό γίνεται μέσω των web APIs. Εδώ βλέπετε ένα λίγο παλιό σχήμα για το ποια web APIs έχουν υλοποιηθεί ήδη. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει το web τηλέφωνο, το web SMS για να στέλνει κάποιους μηνύματα, το API για την μπαταρία, για το vibration. Αυτή τη στιγμή το web NFC είναι σε τελικό στάδιο. Το web Bluetooth και το web USB δουλεύονται πυροδοτός ώστε να είναι έτοιμα. Μπορεί κάποιος να τα δει αυτά και στη σελίδα στο Are We Mobile Yet, η οποία είναι αυτή εδώ η σελίδα, στην οποία έχει λεπτομέρειες, περισσότερες και τα αντίστοιχα bugs στα οποία γίνεται η συζήτηση και υλοποιούνται τα web APIs αυτά. Αυτά τα web APIs δεν είναι αποκλειστικά για κινητές συσκευές, είναι για όπου υπάρχει η πλατφόρμα του Gecko. Δηλαδή, μπορούμε αυτή τη στιγμή, π.χ. στο browser μας, να δούμε την μπαταρία. Εδώ βλέπετε ότι λέει 100% charging. Άμα βάλω αυτή τη στιγμή το μετασχηματιστή, θα δείτε ότι λέει not charging και σε λίγο θα αρχίσει να πέφτει το battery level. Πρέπει να φτιάξει η μπαταρία, γιατί συνήθως πέφτει πιο γρήγορα. Λες, παίζει αυτό με το Linux να ισχύει. Πάμε παρακάτω. Αυτά τα web APIs, κάποιος θα αναρωτηθεί να δώσω τώρα στο ίντερνετ τα πάντα από τη συσκευή μου, δηλαδή την κάμερα, το τηλέφωνο, να στέλνει μηνύματα, να βλέπει στατιστικά, να βλέπει οτιδήποτε. Προφανώς αυτό μας απασχόλησε και εμάς. Γι' αυτό είναι άλλωστε μέσα στους σκοπούς μας το security και το privacy όπως προείπα. Οπότε χωρίσαμε τα web APIs και τα web apps σε τρεις κατηγορίες. Αυτές οι τρεις κατηγορίες είναι τα hosted apps, τα οποία μπορεί κάποιος να τα έχει στο server του. Όπως βλέπετε, όπως λέει το slide, είναι εύκολο κάποιος να τα αναβαθμίσει, αλλά είναι περιορισμένα σε κάποια συγκεκριμένα APIs, δεν έχουν δηλαδή πλήρη πρόσβαση. Το αμέσως επόμενο είναι τα privileged apps, τα οποία μπορεί κάποιος έχει περισσότερες δυνατότητες να χειριστεί web APIs. Όμως αυτό έχει και ένα κόστος, ότι πρέπει να είναι reviewed από κάποιο App Store και signed επίσης, να μοιράζονται δηλαδή από κάποιον trusted server. Επίσης, υλοποιούν και ένα content security policy. Τέλος, έχουμε και τα certified apps, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να πειράξει μόνο η Mozilla και οι partners της. Αυτό έχει δίνει, χρησιμοποιούν αυτά τα apps, χρησιμοποιούν τα web APIs, τα οποία έχουν να κάνουν με την κάμερα, έχουν να κάνουν με το τηλέφωνο, τα οποία είναι τα πιο επικίνδυνα, θα λέγαμε. Αυτό που
θα αναρωτηθεί κάποιος, είναι ωραία. Μου δώσες, μου λες ότι έχω πρόσβαση στην κάμερα και στα άλλα μέρη του κινητού, αλλά εδώ μου λες τώρα ότι μόνο η Mozilla και οι συνεργάτες της μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Προφανώς θέλαμε να υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούν όλο το hardware. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε τα Web Activities. Τα Web Activities, εδώ είναι κάποια από αυτά, χρησιμοποιούν, ουσιαστικά είναι, γίνονται, κάνουν expose κάποιες λειτουργίες μιας εφαρμογής στις υπόλοιπες. Μπορείτε να δείτε το configure, το cost control. Το configure είναι για να πειράζουμε κάποια settings, το cost control να παίρνουμε στατιστικά για τη σύνδεση του χρήστη, το dial για το τηλέφωνο, το open για να ανοίγουμε κάποια αρχεία, είτε ήχου, είτε εικόνα, είτε βίντεο. Το peak, το οποίο το βλέπετε και στην εικόνα, στο screenshot δίπλα, είναι για να επιλέγουμε κάποια εικόνα. Και εδώ βλέπουμε ότι ουσιαστικά δίνουμε και στο χρήστη την επιλογή από ποιο σημείο να, από ποια εφαρμογή να, ποια εφαρμογή να χειριστεί αυτό το web activity. Εδώ όπως βλέπετε έχει από το wallpaper gallery, το gallery του κινητού ή να τραβήξει μια φωτογραφία για παράδειγμα από την κάμερα. Αντίστοιχα υπάρχουν και τα υπόλοιπα τα οποία μπορείτε να τα δείτε όταν θα ανέβει η παρουσίαση από το link. Όλο το documentation βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Mozilla Developer Networks. Μπορείτε εκεί πέρα να δείτε. Ας μιλήσουμε λίγο τώρα, αφού κάναμε τη σύνδεση hardware και web, ας μιλήσουμε λίγο για τα web apps. Τα web apps ουσιαστικά υλοποιούνται με τα web technologies, HTML, CSS, JavaScript. Δεν είναι τίποτα άλλο, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Μάλλον έχει κάτι παραπάνω από ένα απλό website. Αυτό το παραπάνω είναι το manifest file, ουσιαστικά είναι ένα JSON file το οποίο περιγράφει κάποια πράγματα για την εφαρμογή μας. Όπως ας πούμε το όνομα, μια περιγραφή, αυτό είναι το default, το βασικό μάλλον manifest που πρέπει να έχει κάθε εφαρμογή. Αυτό μπορεί να επεκταθεί. Όπως βλέπουμε, ορίζουμε εδώ που θα βρει τις εικόνες για το web app, στο εικονίδιο, ποιος είναι ο developer, από πού θα γίνει launch το web application αυτό. Επίσης, στο manifest προσθέτουμε ποια permission θέλει το application, π.χ. θέλει να χρησιμοποιήσει geolocation, θέλει να χρησιμοποιήσει vibration. Επίσης, εδώ ορίζουμε και τα web activities του ίδιου του application. Τώρα, πώς κάνουμε developing, testing και debug στα web apps που δημιουργούμε. Τα web apps, όπως είπαμε, είναι στηρίζονται στα web technologies, οπότε δεν αλλάζει κάτι από το κλασικό web development. Ό,τι χρησιμοποιούσατε εκεί μπορείτε πλέον να το χρησιμοποιήσετε και τώρα. Οπότε ένας browser με τα developer tools είναι το εργαλείο που θα χρησιμοποιείτε τις περισσότερες φορές και θα ολοκληρώσετε εκεί ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς σας. Μπορούμε να δούμε, εδώ θα κάνουμε μια διακοπή, να δούμε λίγο τα developer tools του Firefox. Αυτός είναι ο Stable of Firefox. Στο Nightly έχουν μπει ένα-δύο ακόμα εργαλεία. Στα εργαλεία εδώ μπορούμε να δούμε το κλασικό Web Console, το οποίο μας έχει πληροφορίες για το τι γίνεται στο network και επίσης warnings και errors που μπορεί να γίνουν στο CSS και στο JavaScript κομμάτι. Επίσης έχουμε το Debugger, ο οποίος debugger μας κάνει list, εδώ έχει μόνο ένα JavaScript file, αν έχει περισσότερα θα μας τα έκανε list και μπορούμε εδώ πέρα, για παράδειγμα, να τρέξουμε εντολή-εντολή, τα κουμπιά εδώ πέρα, τις εντολές, επίσης να βάλουμε breakpoints στο κώδικα κάπου που θέλουμε να σταματήσουμε και να μελετήσουμε το state εκείνη τη στιγμή από τη JavaScript που τρέχει. Ο κλασικός inspector για να μπορούμε να βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη σελίδα μας, στα στοιχεία της και από κάτω αντίστοιχα φαίνεται το HTML κομμάτι της σελίδας που κάνουμε inspect. Ο style editor για να μπορούμε να πειράζουμε τα CSS files.
Για παράδειγμα, εδώ, ας πούμε, μετακινήσω, αλλάξω τη τιμή. Βλέπετε, αλλάζει δυναμικά το περιεχόμενο. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να τα αποθηκεύσουμε αυτά, αν τα αλλάξουμε. Όπως βλέπετε, μας βγάζει εδώ την επιλογή Save. Οπότε, αν είναι τοπικά, μπορούμε να αποθηκεύσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα κατευθείαν. Τέλος, έχουμε από αυτά τα tabs το Profiler, ο οποίος κάνει profiling, καταγράφει τι γίνεται στον υπολογισμό, στο κομμάτι που τρέχει. Για παράδειγμα, αν αλλάξω, πάω στο προηγούμενο slide και ξαναέρθω και πατήσω στο, και εδώ μπορούμε να δούμε τι έχει γίνει σε όλη αυτή τη διάρκεια. Μπορούμε να δούμε συνολικά ότι μπορούμε να δούμε κάθε μια function που έτρεξε, πόσο χρόνο πήρε, και να βρούμε που υπάρχει bottleneck για την εφαρμογή μας. Επίσης, έχουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά εργαλεία, το 3D, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε πώς ακριβώς είναι δομημένη η σελίδα μας σε 3D. Πολλές φορές είναι χρήσιμο αν χανόμαστε μέσα στα διάφορα divs κλπ. Έχουμε το Scratchpad, το οποίο μπορεί να επεκδράσει με την JavaScript που είναι ήδη φορτωμένη για αυτό το site, ή να γράψουμε εμείς εδώ καινούργιες functions. Για παράδειγμα, ένα απλό Hello World. Και να το τρέξουμε είτε ολόκληρο είτε μία-μία τις εντολές που έχουμε γράψει εδώ, όπως θα δείτε από πίσω έχει τρέξει. Και αυτό μας βοηθά για να μπορούμε επίσης να αποθηκεύσουμε αυτά τα scripts. Αυτό μας βοηθά για να ελέγξουμε, να τεστάρουμε κάποιες από τις συναρτήσεις που τυχόν έχουμε γράψει, ή να κάνουμε populate, π.χ. ένα div, να χρησιμοποιούμε μια συνάρτηση, ή όπως λέει ο καθένας. Ένα αρκετά σημαντικό είναι το Responsive Design Mode, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε πώς φαίνεται η εφαρμογή μας σε άλλα screen sizes. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε rotate, ώστε να δούμε το αποτέλεσμα αν γυρίσει η ανάλυση. Αυτά είναι τα βασικά developer tools του Firefox. Στο Nightly αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ακόμα έτσι ψηλοεντυπωσιακό εργαλείο, το οποίο τι κάνει, χρωματίζει τις αλλαγές που γίνονται κάθε φορά στο Firefox. Δηλαδή κάνει render ξανά ο Firefox, το χρωματίζει με διαφορετικό χρώμα, ώστε να μπορεί κάποιος να δει τι γίνεται render στη σελίδα, ώστε να βρει τις περιοχές, στοιχεία, πολλές φορές στοιχεία που δεν χρειάζεται να γίνουν ξανά render και να χαθεί χρόνος εκεί, και μπορεί να τα εντοπίσει με αυτό το εργαλείο. Ένα ακόμα εργαλείο που θα μας βοηθήσει στην ανάπτυξη web εφαρμογών είναι ο Firefox OS Simulator. Firefox OS Simulator είναι ένα add-on το οποίο δημιουργήθηκε τον τελευταίο χρόνο. Μπορεί οποιοδήποτε να το βρει στα add-ons του Firefox, και μας δίνει τη δυνατότητα να τρέξουμε το Firefox OS μέσα από τον browser. Μπορούμε επίσης να ενεργοποιήσουμε κονσόλα, ώστε να έχουμε και τα errors, warnings ή τυχόν μηνύματα που υπάρχουν. Αυτό είναι το Firefox OS. Θα αφήσει το ξυπνητήριο. Και μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει την εφαρμογή του και να την τεστάρει εδώ. Δίνεται η δυνατότητα να παίξει με το orientation του device. Δεν παίζει εδώ για τον λόγο ότι το home screen μπλοκάρει το orientation. Αυτό είναι μια προσπάθεια να φτιάξω ένα nice client ακόμα ακόμη. Όπως βλέπετε, μπορεί κάποιος να παίξει με το orientation της συσκευής, να βάλει κάποια geolocation data δικά του,
ώστε να μπορεί να τεστάρει και αυτό. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το remote debugging συνδεόμενος στη συσκευή, έτσι ώστε να έχει κάποια από τα developer tools διαθέσιμα. Για παράδειγμα, το web console που έχει κάποια στοιχεία, το debugger, όπου εδώ γίνονται list όλα τα JavaScript αρχεία που υπάρχουν στο Firefox OS. Μπορεί επίσης να ψάξει ώστε να φιλτράρει εύκολα και να βρει το αρχείο που θέλει. Και επίσης ο profiler που έδειξα πριν, για παράδειγμα, εδώ φαίνεται πιο πολύ. Αν ανοίξω την εφαρμογή και το σταματήσω, μου λέει για παράδειγμα εδώ ότι αυτό που έκανα περισσότερη ώρα. Ναι, είμαι, επειδή ήταν κασαρισμένη, ήταν ανοιχτή ήδη. Πατώντας το home button, μας βγάζει στις διάφορες εφαρμογές που τρέχουν. Αν δω τώρα, αν έρθω και ανοίξω την εφαρμογή, πατήσω stop. Λογικά θα μας πει ότι αυτό που πήρε περισσότερο χρόνο είναι να κάνει launch το app, το οποίο φαίνεται μάλιστα και εδώ. Μπορεί κάποιος να κάνει και zoom σε ένα συγκεκριμένο range για να δει περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης υπάρχουν στο ίδιο το Firefox OS κάποια developer tools. Ας πούμε αυτό που σας έλεγα πριν για το painting, το rendering. Εδώ υπάρχουν κάποια βοηθητικά εργαλεία όπως το Grid, αυτό που σας έλεγα πριν, το Flash Paint Detail. Όπως βλέπετε εδώ, το χρωματίζεται ανάλογα κάθε φορά το σημείο που γίνεται ξανά render από το device. Μπορεί κάποιος να δει τα frames per second, ώστε αν φτιάχνει για παράδειγμα ένα παιχνίδι να δει πόσο γρήγορα παίζει αυτό. Αυτά για το Firefox OS Simulator. Είναι ακόμα υπό εξέλιξη, μπαίνουν συνεχώς καινούργια πράγματα τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να δοκιμάσετε τις εφαρμογές σας. Τέλος, μπορείτε να τεστάρετε τις εφαρμογές σας σε actual devices όπως κινητά Firefox OS. Αυτή τη στιγμή η Geekxphone προσφέρει δύο τέτοιες συσκευές για developers. Η μία είναι το Kion και υπάρχει άλλη μία που λέγεται Peak. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινότητα της Mozilla διαθέτει κάποιες συσκευές οι οποίες βρίσκονται στον χώρο του Hackerspace.gr, όπου μπορεί ο καθένας να έρθει σε συνεννόηση μαζί μας για να τεστάρει, αν θέλει, εκεί τις εφαρμογές του, άμα δεν μπορεί να βρει κάποιο άλλο device. Επίσης, μπορεί, άμα δεν χρησιμοποιεί κάποια πολύ εξειδικευμένα, κάποια web APIs τα οποία υπάρχουν μόνο στο Firefox OS, να εγκαταστήσει την εφαρμογή τους και σε Android κινητό μέσω του Firefox, του browser του Firefox. Και τώρα κάποιες συνηθισμένες ερωτήσεις που γίνονται περί web apps. Ποια είναι η διαφορά web apps μεταξύ website? Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί κατά καιρούς. Ο πιο επικρατέστερος είναι αυτός που λέει ότι ουσιαστικά το website υπάρχει, η διαφορά του website από το web app είναι στον τρόπο που αλληλεπιδρά ο χρήστης. Το website συνήθως μόνο καταναλώνει πληροφορία, ενώ στο web app συμμετέχει ενεργά ο χρήστης στην πληροφορία. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα απλό gallery όπου ο χρήστης μπορεί να δει 10-20 φωτογραφίες είναι ένα απλό website. Αν όμως σε αυτό το gallery μπορεί μέσα από το browser του να ανεβάσει φωτογραφίες, να τις μοιραστεί με άλλους, να κάνει αναζήτηση, τότε γίνεται λίγο πιο διαδραστική, οπότε φτάνουμε στο αποτέλεσμα της web εφαρμογής. Ένα
Άλλη μια συχνή ερώτηση που ακούω συνήθως από μη developers είναι: καλά, άμα είναι να χρησιμοποιώ μόνο web apps, πώς θα πρέπει να είμαι συνεχώς συνδεδεμένος με το κινητό μου, πού θα βρω internet, πού θα βρω 3G, κοστίζει ακόμα. Αυτό που δεν έχει καταλάβει αρκετός κόσμος είναι ότι έχεις το render engine και μπορείς τοπικά να τρέξεις τα web technologies, να παίξεις με αυτά, οπότε δεν χρειάζεται να είσαι πάντα online. Επίσης, υπάρχει web API το οποίο σου προσφέρει τη δυνατότητα να δεις πότε είσαι offline και πότε είσαι online, οπότε μπορείς, ακόμα κι αν η εφαρμογή σου χρειάζεται το internet για να ανανεώσει το περιεχόμενό της, να χρησιμοποιήσεις αυτό το web API και όταν ξέρεις ότι δεν είσαι online, να χρησιμοποιήσεις κάποιο cast περιεχόμενο και όταν είσαι online, να ανανεώσεις το περιεχόμενο της εφαρμογής σου. Επίσης, πολλοί αναρωτιούνται, ωραία, έχω ένα mobile website, σε τι διαφέρει αυτό από ένα web app. Τα mobile websites έχουν δημιουργηθεί για να τα βλέπει κάποιος μέσα από έναν browser. Τα web apps δημιουργούνται ώστε να είναι ανεξάρτητες οντότητες από ένα browser, να είναι, έρχονται σε full screen και δουλεύουν ανεξάρτητα από τον browser. Επίσης, αυτό μας φέρνει και λίγο στο επόμενο. Τι γίνεται με το mobile web vs desktop web, ποιο επικρατεί, σε ποιο να δώσουμε περισσότερο βάρος. Η απάντηση της Mozilla αυτό είναι ότι το web είναι ένα. Δεν μπορούμε να το χωρίσουμε σε mobile, σε desktop. Και πρέπει να είναι ένα αυτό το περιεχόμενο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει τα web apps που σχεδιάζουμε να είναι αυτό που λέμε responsive, να τα αποκρίνονται σε διάφορες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ο χρήστης που τις χρησιμοποιεί. Είτε αυτό λέγεται desktop και οθόνη πόσων ιντσών, είτε αυτό σημαίνει ένα tablet, είτε ένα κινητό με διάφορα screen sizes, είτε ένα ρολόι, είτε Google Glass, είτε οτιδήποτε. Επίσης, responsive έχει να κάνει και με το online-offline, τι γίνεται στην κάθε κατάσταση. Πρέπει λίγο οι web developers να αρχίσουν να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο ώστε να προχωρήσει το web και να γίνει μια σωστή πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών. Ωραία, έχουμε δημιουργήσει τις εφαρμογές μας. Πώς μπορούμε να τις δώσουμε στον κόσμο? Προφανώς, η ιδέα των marketplaces είναι γνωστή ήδη στις άλλες πλατφόρμες. Δεν θα μπορούσε να λείπει από την Mozilla. Γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει το Firefox Marketplace, το οποίο ουσιαστικά είναι και αυτό μια web εφαρμογή. Μπορεί κάποιος να ανεβάσει εκεί την εφαρμογή του, είτε για να την διαθέσει δωρεάν, είτε να την διαθέσει με κάποια χρέωση. Αυτό που έχει σημασία να τονίσω είναι ότι δεν επιδιώκουμε να έχουμε το μοναδικό marketplace. Γι' αυτό το λόγο έχουν δημιουργηθεί τα web APIs που έχουν να κάνουν με την εγκατάσταση και την πληρωμή των web apps, όπου αυτό χρειάζεται, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα είτε στους partners είτε σε τρίτους να δημιουργήσουν τα δικά τους marketplaces. Είτε ακόμα κάποιος θέλει να μπορεί να διαθέσει το web app του μέσα από το ίδιο του το site, χωρίς να εμπλέκεται κάποιο marketplace στη μέση. Μάλιστα, αν κάποιος θέλει, το κώδικας για το marketplace βρίσκεται και έξω, είναι ανοιχτός, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να φτιάξει το δικό του marketplace. Δεν ξέρω ακριβώς τα ποσοστά που κρατιούνται και δεν το έχω μελετήσει το θέμα αρκετά, οπότε θα αποφύγω να απαντήσω αν κρατιέται κάποια προμήθεια από την Mozilla. Αυτό που θυμάμαι από συζητήσεις που έχω κάνει είναι ότι ουσιαστικά για τον developer δεν έχει κάποια διαφορά το να αναπτύξει μια εφαρμογή για Android ή iOS
από το να αναπτύξει μια web εφαρμογή στο τι θα κερδίσει ουσιαστικά. Δυστυχώς περισσότερες πληροφορίες δεν γνωρίζω. Και μια και είπαμε ότι είμαστε υπέρ του να δημιουργηθούν και άλλα marketplaces, η επόμενη ερώτηση συνήθως είναι, ωραία, και πού θα βρίσκω σε όλο το ίντερνετ όλες αυτές τις εφαρμογές. Όπου βρίσκουμε websites, έτσι ακριβώς στο μέλλον θα βρίσκουμε εφαρμογές και ίσως και λίγο πιο σύντομα από το μέλλον. Υπάρχει, με το Firefox OS έρχεται η πλατφόρμα του Everything.me αυτή τη στιγμή, το οποίο ουσιαστικά ψάχνει στο web για web apps σχετικές με κάποιο keyword που βάζουμε εμείς, μας εμφανίζει, μπορούμε να τις ανοίξουμε, να τις τρέξουμε και άμα μας αρέσουν να τις εγκαταστήσουμε κιόλας στη συσκευή μας. Αυτό ίσως μπορούμε να το δούμε κιόλας μέσα από το simulator. Για παράδειγμα, μπορούμε να ψάξουμε να έχει κάτι στο ιστορία. Π.χ. για καφέ. Και να μας βγάλει, εδώ μας ζητάει geolocation, αν θα του επιτρέψουμε ή όχι την πρόσβαση, ώστε να μας βγάλει σχετικά αποτελέσματα και με το geolocation. Θα πατήσω deny. Και μας βγάζει κάποια σχετικά αποτελέσματα με το keyword που του δώσαμε. Μπορούμε να ανοίξουμε κάποια από αυτά και αν θέλουμε να το εγκαταστήσουμε ή απλά να κάνουμε τη δουλειά μας και να έρθουμε και να το κλείσουμε. Αυτά για το που μπορούμε να βρούμε τις εφαρμογές. Ουσιαστικά δεν έχει κάποια διαφορά το website σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή με το search πλέον μπορείς να βρίσκεις και τις διάφορες εφαρμογές. Τέλος, για το μέλλον, πολύ γενικός τίτλος, θα το κάνω λίγο πιο ειδικό. Αυτό που θα γίνει στο άμεσο μέλλον είναι το launch των πρώτων συσκευών με Firefox OS. Οι πρώτες χώρες στις οποίες θα γίνει είναι της Λατινικής Αμερικής και στην Ισπανία. Επίσης, σαν μελλοντικά σχέδια, η Mozilla έχει τα περισσότερα από τα Web APIs και τις τεχνολογίες που ανέπτυξε για αυτό το λειτουργικό να τις κάνει Web Standards, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την πλειονότητα των browser και του κόσμου που χρησιμοποιεί τους υπόλοιπους browsers. Όσον αφορά την Ελλάδα, φήμες λένε ότι αρκετά πριν το τέλος του χρόνου θα έρθουν συσκευές με Firefox OS, θα κυκλοφορήσουν και εδώ στην Ελλάδα, οπότε το να φτιάξει κάποιος web apps τα οποία έχουν σχέση με την ελληνική πραγματικότητα θα είναι και αυτό ιδιαίτερα χρήσιμο. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις. Έχετε ερωτήσεις, παιδιά? Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι όποιος φτιάχνει ένα site με Joomla σήμερα, με την κατάλληλη χρήση τεχνολογιών, μπορεί να το κάνει mobile friendly, σύντομα σχετικά. Και αυτό που θέλει ουσιαστικά ένα site για να γίνει application στο Firefox OS είναι απλά το manifest, για να δηλώνεται δηλαδή στο λειτουργικό και μερικές τροποποιήσεις στο user interface. Θα μας μιλήσουν εξάλλου και τα παιδιά αργότερα για το πώς web design. Να συμπληρώσω και κάτι ακόμα, ότι αυτή τη στιγμή το να γίνονται exposed τόσα hardware κομμάτια στο web δίνει στους web developers μεγάλη δυνατότητα να φτιάξουν εφαρμογές που ούτε καν τις είχαν φανταστεί. Για παράδειγμα, ας πούμε, αυτό που δείξαμε με το Battery API
κάποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό για να βλέπει αν ο χρήστης έχει μπαταρία στη συσκευή του ή όχι και αναλόγως να του προσφέρει το κατάλληλο περιεχόμενο για να εξοικονομήσει μπαταρία ή αν, είναι, αν φορτίζει ήδη η συσκευή του να χρησιμοποιήσει κάτι πιο βαρύ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκμεταλλευτεί κάποιος το hardware αυτό που γίνεται exposed και να το χρησιμοποιήσει φτιάχνοντας και δημιουργώντας εφαρμογές. Και να πούμε ότι σκεφτούμε αυτή τη στιγμή. Είχατε κάνει πριν λίγες μέρες το Firefox OS Updates και είχαμε βγάλει σαν τέλος νομίζω το πρώτο application σε όλα τα Firefox OS Updates στον κόσμο, έτσι. Ναι, είχε γίνει ο πιλότος των Firefox. Έγινε το Δεκέμβριο ο πιλότος των events που έγινε σε 80 χώρες μετά το Φεβρουάριο, τα οποία ήταν αρκετά πετυχημένα. Και πολύ πιθανό να επαναληφθούν και μέσα στο καλοκαίρι. Επειδή έχει το web, το browser, έχει ίντερνετ, νομίζω μπορούμε να το ανοίξουμε, να το δείξουμε. Κλασικά ελληνικό application. Θα στο πω το. Ερωτήσεις ενδιάμεσα. Για βάσεις και τέτοια πράγματα, χρησιμοποιεί συσκευή κάποια local storage, web SQL, τι χρησιμοποιεί το IndexedDB. IndexedDB. Το device τώρα chat είναι για να κάνει. Εδώ είναι τα διάφορα APIs και κάποια παραδείγματα. Υπάρχουν λύσεις για database και το πώς μπορείς να κάνεις store πράγματα. Ωραία, ευχαριστώ. Αν έχουμε μία εφαρμογή για Android και την τρέξουμε σε Firefox OS, θα είναι έκδοση. Όχι, εφαρμογή για Android δεν τρέχει σε Firefox OS γιατί. Εφόσον δεν έχει κάποια παραπάνω στοιχεία τα οποία είναι μόνο για Firefox, τότε θα μπορούν να τρέχουν και οι δύο εφαρμογές και στα δύο κινητά. Μιλάμε για HTML, CSS, JavaScript. Ναι, ναι, προφανώς. Προφανώς μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα web app το οποίο για παράδειγμα θα λειτουργεί στο desktop, στο Android κινητό και στο Firefox OS και στο κάθε device, αναλόγως αναγνωρίζοντας σε ποιο device βρίσκεται ή που βρίσκεται, να κάνει άλλη χρήση port. Π.χ. Για ένα κατάστημα στο desktop να σου βγάζει μια συλλογή, στο κινητό να σου βγάζει πόσο κοντά είναι το κατάστημα αυτό γιατί ξέρει ότι είσαι στο δρόμο, ας πούμε. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι universal αυτό το πράγμα, δηλαδή μπορείς να εγκαταστήσεις και στο desktop σου web apps. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν είμαι ακριβώς μέσα στην κατασκευή των application. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ποιο είναι το πλάνο εργασίας για την κατασκευή ενός application, έτσι, χοντρικά. Και αν χρησιμοποιείτε κάποιες ειδικές εφαρμογές ή κάποια platform, κάτι τέτοιο. Δεν χρησιμοποιείται κάτι διαφορετικό από ό,τι χρησιμοποιεί ο απλός web developer για να αναπτύξει το site του. Πώς γίνεται compile, ας πούμε, πώς γίνεται τελέσιμο. Αναλόγως μπορείς είτε να το έχεις σε κάποιο server, όπως τα hosted apps που είπαμε νωρίτερα, είτε μπορείς όλο το site σου, ουσιαστικά οι σελίδες με τα αρχεία CSS και JavaScript, να γίνουν ένα packaged app, το οποίο μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει στη συσκευή του. Από εκεί και πέρα για το πλάνο εργασίας που είπες, υπάρχουν κάποιες οδηγίες στο site του Marketplace. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη διεύθυνση, θα δούμε τώρα αν φορτώσει, αν μπορέσω να το βρω, το οποίο σου δίνει κάποιες πρώτες οδηγίες. Επίσης υπάρχουν κάποια templates που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, κάποια design patterns που έχουν φτιαχτεί για το Gaia και μπορείς επίσης να τα χρησιμοποιήσεις εσύ στις εφαρμογές σου. Και επίσης έχεις και το Mozilla Developer Network, το οποίο έχει, εδώ βλέπουμε τα web activities, έχει αναλυτικές πληροφορίες πάνω στο Firefox OS και τα web apps και πώς μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τις τεχνολογίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω. Ναι. Λοιπόν, φτιάχνεις ένα web app και για ποιο λόγο να φτιάξεις, όπως είπες πριν, ένα άλλο marketplace. Μπορείς το ίδιο web app να το βάλεις στο marketplace που ήδη υπάρχει, της Firefox. Βεβαίως, ναι. Δεν,
δεν χρεώνεσαι... Όχι, 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 δεν υπάρχει κάποια χρέωση. Ποιος ο λόγος να φτιάξεις marketplace δικό σου? Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Για παράδειγμα, στο marketplace της Mozilla δεν μπορούν κάποιες εφαρμογές να ανέβουν για διάφορους λόγους. Μπορεί, ας πούμε, να είσαι κάποιος partner, κάποια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που θέλει να έχει τις δικές της ειδικές εφαρμογές στο δικό της marketplace, ώστε να τα διαθέτει αυτή με όρους που θέλει. Εμείς απλά φτιάξαμε, δείξαμε ότι μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα και υπάρχει προφανώς στο marketplace αυτό που μπορεί ο καθένας να ανεβάσει την web εφαρμογή του και ήδη έχουν ανεβεί και αρκετές. Και το τελευταίο είναι, είπες πριν ότι μπορείς από τη δικιά σου σελίδα, από το δικό σου server. Ναι. Είναι και αυτό απλή διαδικασία, τι να το βάλεις στο marketplace, να το έχεις... Ναι, είναι λίγες γραμμές κώδικα κυριολεκτικά. Πολύ πιθανό να υπάρχει. Ουσιαστικά και η εγκατάσταση γίνεται πάλι μέσα από ένα web API. Αυτό εδώ. Δημιουργείς μια μεταβλητή την οποία αναποθέτεις το manifest, που βρίσκεται το manifest που θες να κάνεις install και σου έρχεται ένα event το οποίο μιλάει για αν έχει εγκατασταθεί επιτυχώς ή αν όχι. Μπορείς δηλαδή να πάρεις αυτό το snippet, να αλλάξεις το manifest URL στο URL που έχεις το manifest και να έχεις και ένα κουμπί το οποίο ενεργοποιεί τη function αυτή για να καθιστά την εφαρμογή. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά το security, όσον αφορά για το Firefox και για το λειτουργικό. Πώς γίνεται και δεν μπορούν να κάνουν tracer, να σου ανοίγουν το μικρόφωνο ή να σου ανοίγουν την κάμερα, να βλέπουν μέσα που είναι μέσα το κινητό σου κλπ. Είναι ακριβώς αυτό που είπα πριν για, για τον διαχωρισμό των apps. Τα συγκεκριμένα, όπως μικρόφωνο, κάμερα, τηλέφωνο κτλ. Βρίσκονται στα certified apps. Για να χρησιμοποιήσει κάποιος αυτό το hardware, πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα web activity το οποίο φτιάχνει, δίνει στον χρήστη ένα τέτοιο μενού και του λέει ότι σκοπεύω να χρησιμοποιήσω... Άρα εμείς πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι partners, εντάξει Mozilla δεν το κάνει, αλλά οι partners του Mozilla δεν το κάνουν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μένει να εξεταστεί. Το θέμα είναι ότι και πάλι ο κώδικας είναι εκεί πέρα, δηλαδή το HTML, το JavaScript, το CSS, όλα αυτά τα βλέπεις μπροστά σου, μπορείς να δεις και να δεις τι κρύβεται από πίσω. Οπότε αν κάποια στιγμή εκεί που έχεις το κινητό σου το δεις ξαφνικά να στέλνει δεδομένα ενώ δεν έχεις κάνει τίποτα κτλ. Μπορείς να μπεις και διάμεσα κιόλας και να δεις τι επικοινωνία γίνεται. Δεν είμαι εντελώς ειδικός σε security θέματα, αλλά... Και στα Android κινητά και στα iPhone είχαν καταστήσει εκεί το Donation. Συγγνώμη, δεν βλέπω κάτι. Δυστυχώς είναι τόσο κλειστό που δεν μπορείς να δεις. Να πω επίσης ότι τα certified apps, ο κώδικας τους, τουλάχιστον όσον αφορά την υλοποίηση της Mozilla, βρίσκεται πάνω στο GitHub, μπορεί οποιοδήποτε να τα δει και να βοηθήσει αν θέλει κιόλας να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο. Κάποια άλλη ερώτηση? Όλα τα app τα συγκεκριμένα λειτουργούν μόνο μέσω του Firefox OS ή τα μόνο και μέσω του Firefox? Η ερώτηση είναι αν τα APIs λειτουργούν μόνο από το Firefox OS. Όπως είπα, όπως έδειξα μάλλον κιόλας με το Binary API, λειτουργούν και στο Firefox, μπορούν να λειτουργήσουν και στο Android ακόμα περισσότερα. Υπάρχει μια...
αν μπορώ να τη βρω. Στην οποία είναι ένα wiki page. Αυτό εδώ. Στο οποίο καταγράφει ποια είναι τα web APIs και ποια θα είναι τα μελλοντικά web APIs. Και δίπλα έχει σε ποιες πλατφόρμες desktop, Android και Firefox OS υποστηρίζονται και αν έχουν ήδη υλοποιηθεί, αν έχει λόγο να υλοποιηθεί, για παράδειγμα ας πούμε στο desktop δεν έχει λόγο να υλοποιήσει στο Vibration, τουλάχιστον όχι ακόμα. Θα ανοίξει η σειρά σελίδα. Κάποια άλλη ερώτηση. Firefox OS μπορεί να εγκατασταθεί και σε κινητά ήδη που έχουν στην αγορά. Αυτό είναι η ενασχόλησή μου τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, γίνεται όμως. Θέλει υπομονή, θέλει debugging, γίνεται. Άλλωστε η όλη ανάπτυξη του Firefox OS άρχισε σε κινητά, πρώτα άρχισε στη συσκευή το Samsung Galaxy S2, μετά προχώρησε για κάποιο διάστημα στο Nexus S και μετά βγήκαν κάποια testing devices και προχώρησε εκεί. Αλλά αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν έχεις ένα Galaxy S2 ή ένα Nexus S, μπορείς να εγκαταστήσεις Firefox, να χτίσεις και να εγκαταστήσεις Firefox OS εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στο να κάνουν αυτή τη διαδικασία πιο εύκολα, απλά δεν είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα της Mozilla. Ωστόσο, υπάρχει κόσμος που ψάχνει αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, υπάρχει κόσμος που ψάχνει την κατεύθυνση για embedded devices. Π.χ. να τρέξει Firefox OS σε Raspberry, υπάρχει αυτή τη στιγμή port για PandaBoard. Υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις. Αλλά αυτά από την κοινότητα κυρίως. Θα σας δω μια τελευταία ερώτηση. Η Geekzone, πότε θα ξαναβγάλει στο να αγοράσει το έντοπο. Η Geekzone, από ό,τι βλέπω, βγάζει κάθε τόσο. Και ξεπούλησε, έτσι, μέσα μια εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι φεύγουν. Δεν βγάλανε πάρα πολλά εκατομμύρια κινητά, αλλά κάθε τόσο. Είχε σκάσει η βάση σε κάποια φάση και είδα ότι είχε πάρει ID 60.000. Δεν ξέρω νούμερα, ξέρω ότι δεν είναι πολλά. Νομίζω ότι βγάζει κάθε τόσο και πολύ πιθανό να βγάλει και στο μέλλον. Νομίζω το κάνω και tweet συνήθως στο λογαριασμό του, οπότε δεν κάνει και σώσεις. Μπορείτε. Μια τελευταία ερώτηση εκεί πίσω ο κύριος, Βραγαλιά. Θα ήθελα να ρωτήσω, συμπληρωματικά με το προηγούμενο κύριο, κάπου θα αναπτυχθούν τεχνολογικές προδιαγραφές προκειμένου να μπορεί κάποιος να καταστήσει τον Firefox, τον OS. Δηλαδή κάποιες τεχνικές απαιτήσεις χρειάζονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ένας οδηγός για πώς να κάνει κάποιο sporting με κάποιες από τις βασικές λειτουργίες. Ουσιαστικά αυτό που έχεις να κάνεις είναι να φτιάξεις ένα σκριπτάκι για να βγάζει τα blobs από το κινητό, να χτίσεις το Firefox OS, να κάνεις κάποια initialization ώστε να σηκώνει το Gecko. Και αυτό είναι πολύ χοντρικά τώρα να το λέω. Ο οδηγός θα έχει λίγο αναλυτικότερα. Η διαδικασία για να κάνει sport το Firefox OS σε μια Android συσκευή. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά προβλήματα λόγω του κλειστού περιβάλλοντος που βρίσκονται συσκευές, με κλειδώματα για να μπορείς να φλασάρεις, με τα blobs. Αυτή η ερώτηση είναι γιατί τώρα θα έχουν πολλά iPhone 4 σκίσει. Έτσι. Τώρα είναι σωστά. Από όσο ξέρω για iOS, το βλέπω λίγο δύσκολο. Είναι ακόμα πιο κλειστά από τα Android κινητά. Ωστόσο, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια και πρέπει να είναι προς το τελικό στάδιο για να μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει Firefox OS σε κινητά που τρέχουν jailbreak. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει εύκολη διαδικασία μόνο για τα κινητά που τρέχουν ICS. Ξεκίνησα από Ginger πριν ένα χρόνο και προχώρησε ICS και τώρα πάμε για το jailbreak. Δηλαδή γίνεται αυτή τη στιγμή active. Ευχαριστούμε, Φρέντι. Ευχαριστώ. Όποιος θέλει να με ρωτήσει οτιδήποτε άλλο μπορεί να με βρει. Θα είμαι εδώ για τις επόμενες ώρες. Επίσης, αν θέλει κάποιος να δει τη συσκευή, επίσης μπορεί να έρθει να με βρει. Ευχαριστώ.
ακολουθεί ο Γεράς.